από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, ήρθαν εδώ τα κορίτσια με ένα τεράστιο βάρος, το βάρος της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Όλος ο κόσμος περίμενε, ας πούμε, από αυτές να επαναλάβουν το ίδιο πράγμα, να ανέβουν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αλλά δεν είναι μικρό πράγμα να είσαι δεύτερος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα απέναντι στις ομάδες αυτές που είχε να αντιμετωπίσει εδώ η εθνική μας ομάδα και που είναι κατά βάση το 80% του παγκόσμιου γενικού πόλου. Αν συμπληρώσουμε την Αμερική και την Αυστραλία, είναι όλο το παγκόσμιο πόλο. Συμπληρώνουν το πάσο της παγκόσμιας γυναικείας εξφαίρεσης. Δεν ήταν έτοιμη απόλυτα η εθνική μας ομάδα και το έδειξε αυτό και στην πρώτη φάση των αγώνων. Αυτό είναι φυσιολογικό. Με μια μικρού διαστήματος προετοιμασίας, τρεις εβδομάδες, δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο διαφορετικά. Τρία παιχνίδια στην Τρίπολη στο FedEx Cup, ήρθε εδώ να παίξει. Με άγχος φορτωμένες, όπως είπα και νωρίτερα, τα κορίτσια. Έκαναν υπέρβαση, πιστεύω εγώ, στον ημιτελικό με την Ιταλία και παίξανε με την Ιταλία, η οποία κουβαλάει την ιστορία που κουβαλάει. Λοιπόν, εδώ η Αλεξάνδρα Τσιμάκη. Θυμάται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Υγρού Στίβου, από τη ΛΕΝ, ως κορυφαία πολίστρια της Ευρώπης για το 2011. Κοιτάξτε εδώ, αυτή η πολύ μεγάλη πολίστρια. Να υπενθυμίσουμε ότι και η Φίνα την έχει ανακηρύξει σε κορυφαία πολίστρια για το 2011 στον κόσμο, στον πλανήτη. Προφανώς αυτό το έπαθρο θα της απονεμηθεί, υποψιάζομαι, στο προολυμπιακό της Τεργές της. Καλύτερη παίχτρια αυτού του Ευρωπαϊκού, δικαίως νομίζω, έτσι Φόντα, η Τάνια Ντι Μάριο. Μετά από δύο χρόνια που επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους, απέδειξε πόσο μεγάλη αθλήτρια είναι. Κορυφαία λοιπόν του Ευρωπαϊκού, συμφωνούμε απόλυτα, ψηφίστηκε από τους δημοσιογράφους εδώ που είναι διαπιστευμένοι στο Ευρωπαϊκό του Αϊτχόφεν. Απλά να σημειώσω ότι οι δημοσιογράφοι που ψηφίσαμε δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αθλητή ή αθλήτρια της χώρας μας. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η απονομή και στην κορυφαία του Ευρωπαϊκού. Την Τάνια Ντι Μάριο. Η ελληνική ομάδα μπαίνει μέσα πάνω στον πάτρο. Μπαίνει και η ομάδα της Ιταλίας, οι νέες πρωταθλήτριες Ευρώπης. Και η Ουγγαρία, η οποία βγήκε τρίτη, η Ουγγαρία η οποία κέρδισε στον μικρό τελικό πολύ πιο άνετα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ και η διαφορά του ενός γκολ, την Ρωσία που είχε δώσει φαβορή για το χρυσό με 9-8. Έτσι η Ρωσία μένει στην τέταρτη θέση. Κατά τα άλλα, στην πέμπτη θέση η Ισπανία, που στο κατατακτήριο αγώνα κέρδισε την Ολλανδία και την άφησε εκτός προολυμπιακού, άρα και Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου. Η Ολλανδία, η οποία σημειώνω, είναι χρυσή Ολυμπιονίκη του Πεκίνου. Στην έβδομη θέση η Μεγάλη Βρετανία, η οποία προχτές στον αγώνα κατάταξης κέρδισε την Γερμανία. Η Ουγγαρία λοιπόν στο
Στο τρίτο σκαλί του Μπάθρου παραλαμβάνουν οι παίκτριες το χάλκινο μετάλλιο. Μια πολύ καλή ομάδα, την οποία, ας μην ξεχνάμε, κέρδισε η εθνική μας τον ημιτελικό μετά από θαυμάσια απόδοση με 14-12 και πήρε η ελληνική ομάδα το εισιτήριο για τον τελικό που παρακολουθήσαμε λίγο πριν. Κορυφαία σκόρερ αυτού του ευρωπαϊκού η Ήφκε Φαν Βέλκουμ, η Ολλανδέζα, της οποίας όμως τα 17 γκολ δεν βοήθησαν την Ολλανδία να κάνει κάτι καλό εδώ που τόσο περίμεναν εδώ οι Ολλανδοί διοργανωτές, αλλά και όλος ο κόσμος που ήταν κοντά στην ομάδα, την παραγαπάει αυτή την ομάδα. Όχι μόνο δεν ήταν στα μετάλλια η Ολλανδία, χρυσή Ολυμπιακή του Πεκίνου παραλαμβάνω, αλλά έπαθε και τα χειρότερα, δεν ήταν ούτε στην πρώτη πεντάδα, έμεινε έξι, και έτσι δεν θα είναι παρούσα στο Ολυμπιακό του Λονδίνου. Η Ολλανδία για 8η φορά βγάζει πρώτη σκόρε σε ευρωπαϊκό. Και οι Ελληνίδες Γοργόνες το δεύτερο σκαλί του βάθρου του ευρωπαϊκού για δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό. Εδώ ο Γιώργος Μορθέσης θέλει να την έχει αυτή την εικόνα. Σίγουρα επιτυχία για την εθνική μας. Ας μην μείνουμε στην πίκρα και στη στενοχώρια της ήττας στον τελικό. Αυτά τα κορίτσια μέσα σε 2 χρόνια και κάτι μας χάρισαν 2 μετάλλια, 2 σημαίνια σε ευρωπαϊκά, σε Ζάγκρεπ και εδώ, και το χρυσό, το καλύτερο, στην Σανγκάη τον περασμένο Ιούλιο. Ο Δημήτρης Διαθεσόπουλος, ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, αλλά υπό την ιδιότητά του του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, της ΛΕΝ, κάνει αυτή την απονομή. Ο Δημήτρης Διαθεσόπουλος επί κοντά 3 δεκαετίες πολύ μεγάλος εργάτης του ελληνικού υγρού στίβου, μαζί με τους συνεργάτες του, είναι αυτός που κρατάει όρθια την ελληνική κολύμβηση, την ελληνική υδατοσφαίριση, την ελληνική συγχρονισμένη, τις ελληνικές καταδύσεις, και μας χαρίζει τόσες και τόσες χαρές. Μέσα σε πολλές αντικσοδότητες, κυρίως στα τελευταία 2 χρόνια με την κρίση. Χειροκροτήματα λοιπόν για την Ελλάδα, την δεύτερη αυτού του ευρωπαϊκού. Και οι Ιταλίδες έχουν στήσει τρελό πανηγύρι εδώ, έτοιμες να ανέβουν στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Με αυτό το χρυσό που παίρνει η Ιταλία, γίνεται η μοναδική χώρα που συμπληρώνει στη διοργάνωση 5 χρυσά, αφήνοντας τη δεύτερη θέση της συλλογής των χρυσών μεταλλίων την Ολλανδία, που έχει 4 χρυσά. Παρόλα αυτά, οι Ολλανδέζες έχουν περισσότερα μετάλλια στο σύνολο, έχουν 9, ενώ για την Ιταλία αυτό είναι το 8ο. Έχει 5 χρυσά με αυτό που παίρνει σήμερα, 2 ασημένια και ένα χάλκινο η ομάδα της Ιταλίας, ενώ οι Ολλανδέζες έχουν 4 χρυσά, 2 ασημένια και 3 χάλκινα. Εδώ η Κασανόβα, πολύ σπουδαία δουλειά σήμερα απέναντι στην εθνική μας στο τελικό στα 2 μέτρα, μαζί με την Τερέζα Φρασινέτη.
χρυσό μετάλλιο λοιπόν για την ομάδα της Ιταλίας. Κουπανάξια. Παλαμβάνω, το είπαμε και στη διάρκεια του τελικού, προς το τέλος του, το λέμε και τώρα. Το είπε και ο Χρήστος Αφρουδάκης, ο αρχηγός της Ελληνικής Ανδρών που ήταν στο σχόλιο δίπλα μου. Το είπε και ο Φώτας Κίτας, ο εκλεκτός συνάδελφος, πριν λίγο. Συμφωνούμε και εμείς. Η Ιταλία ήταν άξια νικήτρια. Παρότι ξεκίνησε με την ψυχρολουσία της ήττας στην πρεμιέρα εδώ από την εθνική μας, με 9-8. Κατάφερε να παίρνει τώρα την κούπα. Κασανόβα σηκώνει το κύπελο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, πανευτυχής εδώ ο Φάμπιο Κόντι. Η Ιταλία παίρνει το χρυσό σε ένα άθλημα που λατρεύεται στη γείτονα χώρα. Είναι καθαρά επαγγελματικό το water polo, τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες. Και έχουν το κορυφαίο πρωτάθλημα στους άντρες αλλά και στις γυναίκες. Είναι μερικά από τα σημεία που υστερούμε σαφώς απέναντι στην Ιταλία, την οποία την είχαμε 11-0 σε νίκες, σας μην ξεχνάμε, χάσαμε σήμερα. Αλλά εμάς το δικό μας πρωτάθλημα είναι στην ουσία, για να μην ξεγελιόμαστε, πρωτάθλημα δύο ομάδων. Της Βουλιαγμένης και του Ολυμπιακού. Άλλωστε και η εθνική μας είναι μεικτή αυτών των δύο ομάδων, με 8 παίχτριες στη 13 που ήταν εδώ στο Αϊτχόφεν, από την Βουλιαγμένη λοιπόν και 5 του Ολυμπιακού. Και εθνικός ύμνος της Ιταλίας προς τιμήν των πρωταθλητριών Ευρώπης 2012. Ιταλία, πρωταθλήτρια Ευρώπης 2012, κέρδισε την εθνική μας στο τελικό με 13-10 και είναι τώρα, πανηγυρίζουν, έχουν στήσει τρελό γλέντι οι Ιταλίδες στο κορυφαίο σκαλί του Βάθρου. Το πόσο μεγάλη ομάδα είναι η εθνική μας θα επιβεβαιωνόταν και από το γεγονός αν η κάμερα έδειχνε τα πρόσωπά τους, την απογοήτευση και τη θλίψη των 13 κοριτσιών μας, παρότι έχουν πάρει το ασημένιο. Είναι στο Βάθρο και μάλιστα στο δεύτερο σκαλί για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Δεν πειράζει. Πήραν το καλό στη Σαγκάη, το παγκόσμιο και γιατί όχι το καλό και στο Λονδίνο. Το μπορούν. Και επειδή είναι πολύ πεισματάρες, είναι σίγουρα ότι θα δουλέψουν πάρα πολύ, πρώτα για να περάσουν στο Προλυμπιακό τον Απρίλιο, αλλά και να κάνουν περήφανη την Ελλάδα για αυτές, όπως τόσες και τόσες φορές το έχουν πετύχει. Από το 2004 που βρέθηκαν στο δεύτερο σκαλί του Βάθρου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η ομάδα έχει πάρει δεύτερο Ολυμπιακό, έχει κατακτήσει World Link, έχει δύο σημαίνια σε ευρωπαϊκό και έχει χρυσό σε παγκόσμιο. Απέναντι σε υπερδυνάμεις του παγκοσμίου και ευρωπαϊκού γυναικείου water polo.
Πρώτα οι Ουγγαρέζες περνάνε μπροστά από το βάθρο με το χάλκινο μετάλλιο. Συγχαίρουν τις νικήτριες, τις Ιταλίδες και τις δεύτερες. Και με αυτές τις εικόνες που φτάνουν στους δέκτες σας, εδώ περνά και η ελληνική ομάδα για να συγχαρεί την Ιταλία. Ιταλίδες γύρω από τον coach τους, τον Φάμπιο Πόντι. Και με αυτές τις εικόνες νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Σίγουρα όλη η Ελλάδα περίμενε κάτι καλύτερο. Αλλά και το ασημένιο καλό είναι. Συγχαρητήρια σε αυτά τα κορίτσια για την προσπάθειά τους. Και ραντεβού αύριο στην Αθήνα, ο μεγάλος τελικός των ανδρών ανάμεσα σε δύο πολύ σπουδαίες ομάδες, την Σερβία και το Μαυροβούνιο. Λοιπόν, τον οποίο τελικό βεβαίως των ανδρών θα μεταδώσει η Αθήνα, επαναλαμβάνω, στις 4:30 ώρα Ελλάδα. Ραντεβού λοιπόν αύριο για τον τελικό των ανδρών και το κλείσιμο αυτού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Από το Αϊτχόφεν, να έχετε ένα καλό βράδυ Σαββάτου.